πάμε να γνωρίσουμε. Οι Λευκαδίτες τον γνωρίζετε βεβαίως, αλλά η περιφέρεια ίσως όχι. Πάμε να μιλήσουμε με τον, αν δεν κάνω λάθος, θα με διορθώσει τώρα εδώ ο Σπύρος, με τον νέο πρόεδρο του Γυμναστικού Συλλόγου Λευκάδας. Καλό απόγευμα, Σπύρο. Καλησπέρα για από μένα. Το Σπύρο Μεσίνη. Είσαι ο νέος πρόεδρος, έτσι δεν είναι? Ο νέος πρόεδρος του Γυμναστικού Συλλόγου Λευκάδας, ναι. Είδες λοιπόν πόσο διαβασμένος είμαι. Λοιπόν, Σπύρο, καλωστέριωτο στην καινούρια θέση. Ευχαριστώ Παναγιώτη. Θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε. Αυτό που είπα και στον πρόλογο μου, όπως άκουγες, είναι γνωστή η δράση στους περισσότερους στο Γυμναστικό Σύλλογο Λευκάδας. Παρ' όλα αυτά, μπορεί να υπάρχουν πολλοί που να μην τον γνωρίζουν ή να ενδιαφέρονται να ενταχθούν σε αυτόν. Θέλω λίγο να μας δώσεις ένα, σε εισαγωγικά, ιστορικό, το πλαίσιο των δραστηριοτήτων σας, Σπύρο. Ναι, βασικά είμαστε εμείς ένα νέο ΔΣ, είμαστε ένα παλιό σύλλογο. Mm-hmm. Δηλαδή, ο σύλλογος δραστηριοποιείται στον κλασικό αθλητισμό, αγωνιστικό κατά βάση, από το 1975. Mm-hmm. Δεν είναι ένας καινούριος σύλλογος. Mm-hmm. Είναι βασικά, θα λέγαμε, ο στίβος στη Λευκάδα μέχρι πρόσφατα. Mm-hmm. Συμμετέχει σε πρωταθλήματα πανελλήνια, συμμετέχει σε διασυλλογικά. Κλασικός αθλητισμός, δηλαδή εννοούμε 100 μέτρα, 200 μέτρα, μήκος, όλα τα αγωνίσματα του στίβου. Και νομίζω από ό,τι βλέπω και στην σελίδα σας στο Facebook, που είναι Γυμναστικός Σύλλογος Λευκάδας για όσους μας ακούν, υπάρχουν προπονήσεις και μικροί νέοι. Ξεκινάμε από μικρή ηλικία, νομίζω, για να αμοιηθούμε στον κλασικό αθλητισμό, έτσι δεν είναι? Ναι, ακριβώς. Υπάρχουν ακαδημίες καταρχήν που είναι από παιδιά μικρής ηλικίας, δηλαδή μετά την διαγωγή, πρώτη δευτέρα δημοτικού μπορούν να μπουν να ξεκινήσουν. Ακόμα και νηπιαγωγείο, έτσι. Mm-hmm. Υπάρχει αγωνιστική ομάδα που είναι μεγαλύτερα παιδιά, φτάνει δηλαδή μέχρι και λύκειο. Mm-hmm. Βέβαια υπάρχουν διάφορες κατηγορίες, δεν ξέρω αν δεν θα κουράσω τώρα με τέτοια. Όχι, θέλουμε, άμα θες ενδεικτικά, εσύ θα πεις. Εμείς είμαστε με χαρά τα ακούμε όλα αυτά. Mm-hmm. Ναι, δηλαδή υπάρχουν κατηγορίες παιδών, κρεοκορασίδων, πανπαιδών κλπ. Διάφορες τέτοιες ηλικιακά. Οι προπονήσεις γίνονται καθημερινά στο δημοτικό στάδιο εδώ της Λευκάδας, στο Πάντων Αγρηγόρης. Τι άλλο, δύο προπονητές έχουμε μέχρι στιγμή, επαγγελματίες, οι οποίες είναι από ΦΑ και είναι ειδικότητα στίβου. Mm-hmm. Είναι βασικό αυτό, να μπορούν να δώσουν δηλαδή τα σωστά πατήματα στα μικρά από πολύ μικρή ηλικία. Μάλιστα. Τώρα, η διαδικασία είναι ουσιαστικά ότι μέσω των ακαδημιών ξεχωρίζουν, βέβαια, όλα τα παιδάκια γυμνάζονται καθημερινά, mm-hmm. όποτε είναι στο πρόγραμμά τους. Από εκεί, τώρα, από αυτή τη διαδικασία βγαίνουν κάποια παιδιά που είναι ταλέντα, εντός αγικών, δηλαδή έχουν κάποιες έτσι ιδιαίτερες, ας πούμε, να κάνουν ιδιαίτερα πράγματα. Και αυτά περνάνε μετά στην αγωνιστική ομάδα, που βέβαια μετά βγάζουν δελτίο κανονικά και συμμετέχουν σε. Οι αγώνες που συμμετέχουν βασικά είναι είτε οι μερίδες εδώ, τοπικές, mm-hmm. Αγρίνιο, Γιάννενα, ξέρω, και ο Παλού τέλος πάντων. Διασυλλογικά πρωταθλήματα που γίνονται στην Πάτρα και τα πανελλήνια μετά. Μάλιστα, μάλιστα. Στα πανελλήνια βασικά είναι και η βασική επιδίωξη, έτσι, δηλαδή να κατακτήσει μια θέση τέλος πάντων σε πανελλήνιο επίπεδο είναι αρκετά σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Και εδώ μπορώ να φέρω. Παρακαλώ. Τα τελευταία χρόνια είχαμε κάποιες επιτυχίες αρκετές. Δηλαδή είχαμε την Κορίνα Πολίτη, ξέρω εγώ, τον Πρατζουκάκη. Η Κορίνα μπορεί να την ξέρετε και όλοι. Νομίζω είναι γνωστή, έχει κατακτήσει πρώτες θέσεις. Ο Πρατζουκάκης που ήταν σύνδεσμος τέταρτος. Η Κοψιδάρχα με δεύτερη θέση. Η Ζακίνη Θεσσαλία πέρσι ήταν το τελευταίο μας, το πιο πρόσφατο τέλος πάντων επίτευγμα. Mm-hmm. Κατέχει σημείο μετάλλιο στα σύζετα, σε πανελλήνιο επίπεδο πάντων. Mm-hmm. Mm-hmm. Μάλιστα. Γενικώς προσπαθούμε, γίνεται, ξέρεις, είναι δύσκολα λίγο τα πράγματα, γιατί είμαστε πολύ μικροί, είμαστε πιο μικρός νομός της Ελλάδας. Και θέλω λίγο να μιλήσουμε και γι' αυτό, Σπύρο, γιατί κακά τα ψέματα, γνωρίζω ότι η αρρωγή από το κράτος ή από την αυτοδιοίκηση ίσως είναι μηδαμινή, θα μας τα πεις εσύ καλύτερα. Παρ' όλα αυτά θέλω λίγο να μείνω και θέλω λίγο να μου πεις, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για έναν νέο ή για έναν γονιό που μας ακούει και θέλει το παιδί του να ασχοληθεί με αυτά. Είπες λίγο πριν για τα ταλέντα. Θέλω να μου πεις τι είναι αυτό το οποίο, ποια είναι αυτή η ικανότητα που κάνει ένα μικρό, ένα λιλιπούτιο αθλητή να ξεχωρίσει. Δηλαδή είναι, γιατί έχω την εντύπωση ότι στα αθλήματα αυτά βάζει στόχους, θέλει πειθαρχία, θέλει σκληρή προπόνηση, θέλει να ακολουθήσεις κάποιους κανόνες που σου υποβάλλει ο προπονητής σου, έτσι δεν είναι? Σίγουρα. Όταν μιλάμε, δηλαδή, ξεφεύγουμε από το πλαίσιο παίζω και αθλούμε ταυτόχρονα. Τα ωφέλη του αθλητισμού ούτως ή άλλως είναι γνωστά. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να τα αναφέρω. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά τα ταλέντα, βασικά ξεχωρίζει το παιδάκι που τρέχει πιο γρήγορα από τα άλλα, αυτό που πηδάει πιο πολύ, πιο μακριά, ξέρω εγώ, πιο ψηλά από τα άλλα. Και μετά αυτά, προφανώς θα πρέπει να υπάρχει και θέληση από τον ίδιο, έτσι.
το παιδάκι. Και όχι μόνο το παιδάκι, αλλά να υπάρχει μια στήριξη γενικότερα, ας πούμε, από την οικογένεια κατά βάση. Μάλιστα. Γιατί απαιτεί, όπως είπες, να προπονείται πιο συχνά, καθημερινά δηλαδή πλέον από ένα σημείο και μετά, να θέτει στόχους, τους οποίους άλλες φορές θα πετυχαίνει και άλλες όχι, που δεν θα πρέπει να απογοητεύεται. Θα πρέπει να βρει κίνητρα εσωτερικά το παιδί από μόνο του, αλλά θα πρέπει και ο προπονητής του βέβαια να το βοηθάει σε αυτό και όλοι όσοι συμμετέχουμε τέλος πάντων. Το εσωτερικό κίνητρο βέβαια είναι πιο βασικό. Αυτοί που το έχουν ξεχωρίζουν. Να ρωτήσω κάτι, Σπύρο. Μια μικρή παρένθεση. Παρακαλώ, παρακαλώ. Έχει αποδειχθεί από ό,τι φαίνεται παγκοσμίως τώρα αυτό, ότι από τους αθλητές που ξεχωρίζουν, ένα 2-3% ήταν αθλητές οι οποίοι είχαν κάποιο έτσι πολύ μεγάλο ταλέντο. Το μεγάλο ποσοστό ξεχώρισε γιατί είχε ένα μικρότερο ίσως ταλέντο, αλλά είχε κάνει σκληρή και πειθαρχημένη προπόνηση. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες. Θέλω λίγο να πούμε στον κόσμο πώς σας βρίσκουν, δηλαδή ποια είναι η διαδικασία κάποιος για να γραφτεί στον Γυμναστικό Σύλλογο Λευκάδας. Επειδή σε αυτή τη φάση τώρα είχαμε ένα θέμα με τα γραφεία μας και είμαστε σε φάση ανέβρεση να βρούμε καινούργια, μπορούν να μας βρουν καθημερινά στο γήπεδο. Στο από 4 μέχρι 6.30. Ναι, από 4 μέχρι 6.30 σας βρίσκουν καθημερινά στο γήπεδο. Μάλιστα, πολύ ναι, ναι. Λοιπόν, θα ήθελα λοιπόν τώρα λίγο να πούμε για τα προβλήματα και για την προσπάθεια που κάνετε εσείς και για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζετε, γιατί έχω την εντύπωση ότι. Εντάξει. Δεν έχετε και την ιδιαίτερη στήριξη της πολιτείας, εκτός κι αν κάνω λάθος. Όχι, ναι, θα συμφωνήσω. Όχι, όχι, δεν έχουν ιδιαίτερη στήριξη. Βέβαια, μέχρι τώρα, μέχρι την κρίση, ας πούμε, την αρχή της κρίσης, της οικονομικής τέλος πάντων, υπήρχε, ξέρεις, διάφορες χορηγίες και από νομάχη τότε, νομαρχία και από, ξέρω εγώ, ΣΕΓΑΣ, ανάλογα, δηλαδή υπάρχει μια αξιολόγηση των ασωματείων στο ΣΕΓΑΣ, όπου ανάλογα με τι θέση κάθε φορά καταλαμβάνει ο σύλλογος, έχει και μια, τέλος πάντων, επιχορήγηση. Αυτό παραμένει, συνεχίζεται να υπάρχει και μετά την κρίση, μετά την αρχή της, αλλά όπως καταλαβαίνεις είναι στο 10%, ας πούμε. Δηλαδή είναι 100 ευρώ, τώρα παίρνεις 10. Οπότε δεν μπορείς να στηριχτείς ιδιαίτερα σε αυτό. Χορηγίες και λοιπά από δήμους και λοιπά έχουν σταματήσει τελείως. Δεν υπάρχει τίποτα από εκεί. Δεν υπάρχει άλλα θέματα, ας πούμε, εντάξει. Ο κόσμος γύρω, επιχειρήσεις, άνθρωποι που θέλουν να βοηθήσουν και λοιπά, όπως καταλαβαίνεις και αυτοί έχουν μπει σε μια κατάσταση. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Οικονομική χειρότερη. Ναι. Οπότε και εκεί είναι λίγο δύσκολο. Παρ' όλα αυτά όμως προσπαθούμε. Και προσπαθούμε και να έχουμε καλή κατάταξη, να μπορούμε να παίρνουμε ό,τι μπορούμε τέλος πάντων περισσότερο. Δεν στηριζόμαστε πολύ εκεί. Και οι άνθρωποι βοηθάνε όμως. Δηλαδή έχουμε αρκετούς χορηγούς που σε διάφορες εκδηλώσεις μας βοηθάνε. Έχουμε και τις κάποια αξιδρομή, ξέρεις, από τα μικρά που... Καταλαβαίνω. Για να μπορείτε να βγάζετε τα πάγια, να μπορεί να λειτουργεί ο σύλλογος. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και επίσης νομίζω ότι παρόλη την κρίση, Σπύρο, η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι ευαισθητοποιημένη όταν βλέπουν ότι υπάρχει ένα όραμα και όταν βλέπουν ότι υπάρχει μια νέα γενιά η οποία δημιουργείται και φυσικά κάνει περήφανο το νησί, γιατί όπως είπαμε, μας είπες ενδεικτικά, η καρπή είναι... πλούσιοι. Και αυτό είναι σημαντικό για το νησί. Είναι σημαντικό και είναι ένας ιστορικός σύλλογος, ο Γυμναστικός Σύλλογος Λευκάδας, όπως μας είπες και εσύ. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Έχω παρατηρήσει ότι τώρα περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να βοηθήσουν, αλλά με λιγότερα χρήματα. Δεν πειράζει. Καλύτερα περισσότεροι με λιγότερα. Από ένα ευρώ καθένας μπορούμε. Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Και το έχουμε δει πρόσφατα κιόλας, γιατί ένα βασικό μας θέμα είναι ότι το στάδιο δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Και τι εννοώ. Σαν ταρτάν, σαν χώρη, σαν τέτοια, όσον αφορά τον αγωνιστικό χώρο, είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο, θα λέγαμε. Έτσι. Πολύ καλό επίπεδο σε σχέση και με άλλα γειτονικά γήπεδα εδώ γύρω στην περιφέρεια κλπ. Όμως δεν είναι εξοπλισμένο. Δηλαδή, όταν λέω δεν είναι εξοπλισμένο, δεν έχει, ας πούμε, στρώμα ύψους. Αυτόματα ένα άθλημα βγαίνει έξω, δεν μπορεί να κάνει ύψος. Ή κάνει το σκάμα, ας πούμε, που εντάξει, δεν είναι καθόλου ασφαλές. Δεν έχει ένα κλωβό ασφαλείας ώστε να μπορούμε να κάνουμε και άλλα ρητσικά αγωνίσματα. Μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή μόνο σφαίρα και ακόντιο. Γιατί ο δίσκος, ας πούμε, και η σφύρα είναι επικίνδυνα, πρέπει να υπάρχει προστασία γύρω-γύρω. Αν φύγει από τον αθλητή, ας πούμε, ο δίσκος ή η σφύρα, θα κάνει ζημιά, θα σκοτώσει κάποιον ίσως. Οπότε αυτό δεν το έχουμε. Δεν έχουμε εμπόδια, ας πούμε, για να μπορέσουμε να κάνουμε. Έχουμε 5 εμπόδια, ενώ χρειάζονται, ξέρω εγώ, 80, ας πούμε. Να μπορούμε να διοργανώνουμε. Α, ξέχασα να σου πω. Διοργανώνουμε και ένα πολύ καλό αγώνα, Για πέρα. Ιόνιοι αγώνες. Είναι η τέταρτη χρονιά φέτος που θα το κάνουμε. Έχει ξεκινήσει από το 2011. Αυτοί οι αγώνες τύπου, έτσι, γίνονται στα πλαίσια του εορτασμού της Ένωσης των Επτανήσεων. Πότε γίνονται αυτοί? Από εκεί.
Φέτος έχουν οριστεί για τις 17 του Μάη. Α, πολύ ωραία. Θα μπούμε χορηγία επικοινωνία. Το κλείσαμε. Ευχαριστώ. Ναι, εννοείται. Αυτό κλείσαμε. Κλείσαμε τη δουλειά. Πολύ ωραία. Και αυτοί που θα διεξαχθούν, Διεξάγονται. Ναι. Και φέτος εκεί, στο δημοτικό στάδιο. Α, μα αυτό δεν το κάνατε και πέρσι. Και πέρσι, ναι. Νομίζω ότι φιλοξένησα την Χρυσού. Η σύζυγό σου ήταν που μιλήσαμε πέρσι. Ναι, και η ψυχή της ομάδας βασικά. Η ψυχή της ομάδας, το θυμάμαι γιατί ήταν μόλις ξεκινήσαμε τότε και ήταν η μέρα, για να δεις μνήμη, όπου είχε πέσει το ρεύμα του πομπού και ήρθε τα τελευταία 15 λεπτά η ΣΥΣΑ για να το επικοινωνήσουμε και μου είχε πει και για τα προβλήματα και μάλιστα ότι τρέχατε για να φέρετε από την Πρέβεζα... Εμπόδια. Μάλιστα, θυμήθηκα. Στα γύρω γήπεδα και μαζεύουμε πράγματα για να κάνουμε τις αγώνες μας. Δηλαδή πήραμε στρώμα, ξέρω εγώ, από την Μπάλερο, από ένα σύλλογο εκεί πέρα. Πήραμε από την Πρέβεζα εμπόδια, μας τα έχουν δώσει 2-3 φορές οι άνθρωποι και να είναι καλά, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φέτος όμως φιλοδοξούμε να έχουμε το δικό μας στρώμα ύψους. Και αυτό κολλάει με το προηγούμενο. Δηλαδή, για να πάρεις ένα στρώμα ύψους θέλει από 2 μέχρι 5.000 ευρώ. Εμείς λοιπόν τι κάναμε. Κάνουμε μια, ας το πούμε, εκστράτεια και μαζέψαμε αρκετά χρήματα από χορηγούς, από απλούς ανθρώπους, από τον καθένα. Και έχουμε μαζέψει ένα ποσό και έχουμε παραγγείλει το στρώμα μας και το περιμένουμε με πολύ χαρά να έρθει. Αυτό είναι σημαντικό. Μπράβο, παιδιά. Αυτό το αγοράσαμε εμείς. Αυτό το αγοράσανε οι άνθρωποι εδώ στη Λευκάδα. Ο κόσμος από το υστέρημά του. Πολύ σημαντικό. Και το προσφέρουμε κατά κάποιο τρόπο. Το προσφέρουμε. Το παρετούμε στο γήπεδο για να μπορούμε τέλος πάντων και εμείς και άλλοι συλλογοί και όποιος θέλει βέβαια να μπορεί να τέλος πάντων να χρησιμοποιεί αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα οποία λες. Σπύρο, εμείς είμαστε εδώ έτσι κι αλλιώς να δίνουμε φωνή σε όλα αυτά. Και γιατί όχι, όταν θα γίνει αυτό το Μάιο, να βρεις και έναν ωραίο sportcaster και να το βγάζουμε και ζωντανά και να το μεταδίδουμε για να το ακούει και όλος ο κόσμος και οι Λευκαδίτες από το εξωτερικό και όλη η περιφέρεια γιατί έχει ενδιαφέρον. Και μας ενδιαφέρει πολύ και αυτό το θέμα. Γιατί θέλουμε να είμαστε κι εμείς ένα ραδιόφωνο κοντά στις δράσεις. Και θέλουμε να δίνουμε φωνή, να ενταχθούμε σε όλες αυτές τις δραστηριότητες και στο λέω με κάθε ειλικρίνεια. Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα να προσθέσω λίγο εδώ ότι ξεκίνησε, ξέρεις, σε ένας απλός αγώνας. Τέλος πάντων, εντάξει, κάνουμε έναν αγώνα και καλούμε, ξέρω εγώ, κόσμο γύρω-γύρω. Έχει καταλήξει να είναι ένας, ίσως, είναι ο σημαντικότερος αγώνας εδώ στην περιφέρεια. Δηλαδή, μας έρχονται σύλλογοι, καλά από Γιάννενα, Κέρκυρα, σίγουρα από τα Επτάνησα, γιατί στα πλαίσια του εορτάσμου γίνεται ούτως ή άλλως. Από Πρέβεζα, από Φιλιάτες, από Πύργο, από. Δηλαδή, ξέρεις, όσο πάει και ξαπλώνεται. Ξεκινήσαμε με 400 συμμετοχές περίπου τον πρώτο χρόνο. Και πέρσι είμαστε πάνω από 500 συμμετοχές. Μπράβο, παιδιά. Εντάξει, αυτό δεν είναι. Είναι πολύ σημαντική αυτή η προσπάθεια. Ξέρεις κάτι, Σπύρο, είναι το όραμα. Είναι το όραμα και είναι η αγάπη κάποιων ανθρώπων να προάγουν τον αθλητισμό και φυσικά γιατί όχι να διαφημίζουν και το νησί και τις προσπάθειες ενός συλλόγου. Είναι συγκινητική η προσπάθεια αυτή. Και να σου πω για κάτι μεταξύ μας. Έρχονται τώρα εκλογές. Οπότε θα το τσιμπήσουμε και κανένα εμπόδιο παραπάνω. Θα πάμε. Κάτι θα βγουν τώρα από τις εκλογές. Δηλαδή θα βγει ένα κονδύλι, κάτι πιστεύω. Ελπίζω. Πρέπει να προσθέσω όμως εδώ το εξής, ότι εντάξει, μπορεί να μην μας τέλος πάντων προσφέρουν από το Δήμο κατά βάση που είναι και η αρμοδιότητα, έτσι, τα γήπεδα αρμοδιότητα του δικιά του. Όμως οφείλω να πω ότι σε ό,τι εκδηλώσεις κάνουμε, γιατί κάνουμε διάρκεια. Τώρα πρόσφατα κάναμε εκεί τις Athletics στο πάρκο Παράλια. Δεν ξέρω αν σε ενημέρωση είναι αυτό. Κάτι διάβασα ένα δελτίο τύπου που είχαμε, είχαμε φιλοξενήσει στο Πρίσμα. Αλλά πες να πες. Ναι, είναι βασικά, αυτό το κάνει η Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου. Ουσιαστικά τι κάνει, έχουν ένα υλικό που είναι κάτι εμποδιάκια, ξέρω εγώ, κάτι πραγματάκια τέτοια, τα οποία, αυτό λειτουργεί βέβαια με συνεργασία των σχολείων κανονικά, όπου παίρνει το υλικό, πηγαίνει το υλικό σε κάποιο σημείο και έρχονται τα σχολεία και επισκέπτονται και ουσιαστικά είναι μια γνωριμία με το Στίβο από μικρές ηλικίες. Δηλαδή απευθύνεται από διάρκεια του Δημοτικού. Προσπαθεί δηλαδή να περάσει το Στίβο. Ξέρεις, ο Στίβος δεν είναι και το, όχι πιο αγαπητό, αγαπητό είναι, αλλά ένα ξέρω εγώ πρωτάθλημα δεν θα σου γεμίσει σε ένα γήπεδο όπως θα κάνεις ποδοσφαιρικός αγώνας. Έτσι, έχει λιγότερους θαυμαστές, αλλά πολύ φανατικούς ο Στίβος. Και προσπαθεί λοιπόν τώρα η ΑΦ, που είναι η Παγκόσμια Ομοσπονδία, και ο ΣΕΓΑΣ βέβαια που είναι ο τοπικός της Ελλάδος, να περάσουν το Στίβο όσο είναι δυνατόν στα παιδιά από μικρή ηλικία και να ασχοληθούν μαζί του, να τον δουν, να τον γνωρίσουν και να τον αγαπήσουν βέβαια.
Και είναι τρίτο αυτό που κάνουμε, αν θυμάμαι καλά, δεύτερο ή τρίτο, είχαμε κάνει και πέρυσι. Έτσι, και μάλλον θα ξανακάνουμε. Τυχαίνει να έχουμε το υλικό και να μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Είχαμε μεγάλη ανταπόκριση όλες τις φορές. Έτσι, γίνανε πολύ καλά πράγματα. Είχαμε 100 παιδιά, ξέρω εγώ, περίπου τελευταία φορά, παρόλο που ήταν και λίγο δύσκολη μέρα. Και φιλοδοξούμε ότι θα μαζέψουμε ακόμα περισσότερα παιδάκια. Μάλιστα. Και ένα τελευταίο, μια και σε πήρα μονότερμα. Όχι, όχι, είναι χαρά μου. Είναι χαρά μου. Και προσπαθούμε τώρα, δηλαδή, μια από τους στόχους μας είναι επίσης να βγάλουμε αυτό που λέμε το στίβο έξω από το γήπεδο. Επειδή δεν είναι εύκολο να μαζέψει κόσμο στο γήπεδο, όμως είναι εύκολο, πιο εύκολο τέλος πάντων, να μεταφέρει το στίβο έξω από το γήπεδο. Μάλιστα. Δεν θα σου πω ακριβώς τι θα κάνουμε, γιατί δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμο. Επιφυλάσσομαι. Έτσι, σε κάποια άλλη φάση. Βεβαίως, βεβαίως. Αλλά ετοιμάζουμε ένα πολύ καλό event για το καλοκαίρι, πέρα από τις Ιόνιες που γίνονται το Μάη, το οποίο μόνο θα κάνει ένα καλό bounce περιοχή. Μάλιστα. Και ένα τελευταίο ερώτημα σχετικό. Τον Παπαρούνιο, πού τον ξέρεις? Είχαμε συνεργαστεί παλιά για κάποια σπατάκια και τέτοια. Α, από τον μέσο του Energy. Ναι. Μάλιστα, γιατί δεν μπορεί ο Παπαρούνης να ξέρει εδώ τους πατριώτες μου. Ξέρεις, δεν το δέχομαι. Αστειεύομαι. Αστειεύομαι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ήταν χαρά μας. Εμείς αύριο ή λογικά αργά το απόγευμα σήμερα θα ανέβει το απόσπασμα της παρουσίας σου στο πόρταλ μας, το ξέρεις, το πρίσμα 951.gr, για να μπορούν οι φίλοι που δεν είχαν την ευκαιρία να το ακούσουν και να το μοιράσετε κι εσείς για να ενημερωθείτε. Και βεβαίως είμαστε εδώ στο πλευρό σας, αρρωγή σε κάθε προσπάθεια τουλάχιστον επικοινωνιακά, να σας δίνουμε φωνή για να μεταδώσουμε αυτή την αξία που πρεσβεύεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον Παναγιώτη μου και το εκτιμώ απίστευτα. Όχι, είναι πραγματικά χαρά μας και νομίζω ότι ένας από τους λόγους και ένα από το κίνητρο που δημιουργήσαμε και αυτό το σταθμό είναι για να καλύψουμε αυτή την ανάγκη και να είμαστε σου παρόγοι σε αυτές τις προσπάθειες. Γιατί και εμείς θέλουμε να είμαστε ένα λιθαράκι σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνετε εσείς και αντίστοιχα και ομοίοι σας. Λοιπόν, νομίζω το κάνετε και πολύ καλά. Λοιπόν, θα τα πούμε και από κοντά στη Λευκάδα. Θα πρέπει να σε ξέρω, Φατζή, κάποιος είσαι, αλλά να μου μιλήσεις αν με γνωρίζεις. Φασικά να μου πεις, μιλήσαμε μαζί, γιατί εγώ τώρα δεν τα πάω καλά με τις φάτσες, δυστυχώς. Και με τα ονόματα, δυστυχώς. Χάρηκα πολύ. Τα χαιρετίσματά μου σε όλους και καλή συνέχεια στον αγώνα σας και στην προσπάθειά σας. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία. Να είσαι καλά, για χαρά.